στη Σάρτα στο Γεφύρι, βρήκανε ποια θα θάψουν για να στεριώσει. Ε, τούτο πότε θα στεριώσει, να μας πούνε ποιον να θάψουμε. Τίποτα άλλο. Από την ώρα που ξεκίνησε έπρεπε πολλούς μήνες να έχει παραδοθεί νωρίτερα. Και φτάσαμε να μην έχουμε να περάσουμε εδώ. Η καταστροφή που είχε πάθει από το 2007. Από εκεί και πέρα το Γεφύρι δεν είδαμε. Πολλοί ήρθανε, δουλειά δεν είδαμε, εμείς έργο δεν είδαμε. Πολλοί ήρθανε, πολλοί τάξανε και αυτό μισό. Τώρα Γεφύρι να μην μπορεί να περάσει από εδώ και από εκεί δεν έχει ξαναγίνει. Έλλειψη χρημάτων. Ξέρω εγώ. Κάπου κολλάει το θέμα. Ας ψάξουν οι αρμόδιοι να το βρούνε. Με τις βροχές υπάρχει το πρόβλημα, με την ξέρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Περνάγαμε και μέσα από το ποτάμι με την ξέρα. Οι βροχές όταν ήρθαν όμως τι γίνεται. Γυρίζουμε γύρω για να πάμε στη Μεγαλόπολη, στις δουλειές μας. Γίνεται παλιόδρομος από εδώ. Και ό,τι χειρότερο μπορεί να στήχει από δρόμο. Να ενώσουμε 10 μέτρα από εδώ και 10 μέτρα από εκεί, έπεσε έξω ο κρατικός προϋπολογισμός. Εμείς ξέρεις πώς το έχουμε πάθει εδώ πέρα. Είναι σαν να πάρεις ένα εργολάβι να σου φτιάξει ένα σπίτι και να μην σου φτιάξει σκάλα. Αυτό πάθαμε εμείς εδώ. Μας φτιάξαν το Γεφύρι και δεν μπορεί να περάσουμε. Τώρα ποιοι είναι οι λόγοι και ποιοι δεν είναι, αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς. Οικονομική είναι, κανείς δεν ξέρει. Είχαν φτιάξει εκείνο το Γεφυράκι, περνάγαμε, ήρθε το νερό τώρα, το πήρε. Σκεφτόμαστε να πάμε σε Μεγαλόπολη να ψωνίσουμε. Γιατί και ο δρόμος αυτός που πάμε πάνω από Ρούτσι που το λέμε εμείς είναι χάλια, επικίνδυνος. Το έργο έχει ξεκινήσει, κανένα χρόνο πρέπει να ξεκίνησε. Ρίξανε τις πρώτες κολόνες κάτω, σταματήσανε κανένα εξάμηνο, αρχίσανε, ρίξανε αυτό το πράγμα εδώ και ξανασταματήσανε. Μας είχαν πει ότι όταν ρίξανε τη γέφυρα εδώ σε 20 μέρες θα το συνδέσουνε. Δυστυχώς, όπως θα βλέπετε τα πράγματα, και τώρα αυτό που κάνουν δεν ξέρω κατά πόσο θα μας βοηθήσει να περάσουμε το χειμώνα ήδη. Τον Αύγουστο του 2011 ο Αντιπεριφερειάρχης μας είχε υποσχεθεί πως σε 6 μήνες, σε 180 μέρες, το Γεφύρι θα είναι έτοιμο και θα περνάμε. Χαρήκαμε πάρα πολύ τότε. Αλλά δυστυχώς οι διαδικασίες του Γεφυριού είναι τόσο μεγάλες που από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να τελειώσει. Τώρα το φθινόπωρο σταμάτησαν οι εργασίες και μας είπαν ότι η μελέτη ήταν μέχρι εκεί. Δεν πέσαν τα χωματουργικά και η άσφαλτος. Έπρεπε να γίνει πάλι δημοπρασία, να κοπούν και άλλα χρήματα. Έγινε δημοπρασία, αλλά κάποιο πρόβλημα υπάρχει στον οικονομικό τομέα από ό,τι μας είπαν της περιφέρειας. Δυστυχώς δεν μας ενημερώνει κανένα σωστά. Και εμείς ταλαιπωρούμαστε. Αφήνουμε τα αυτοκίνητά μας απέναντι, περνάμε στο δρόμο στο Γεφύρι, πάμε στο χωριό με τα πόδια και υπάρχει μια ταλαιπωρία, εντάξει, πολύ μεγάλη, για να έρθουμε στην Καμαρίτσα, από περιβόλι Ρούτσι και Καμαρίτσα. Ενώ τώρα από τη Μεγαλόπολη είναι 10 λεπτά και από εκεί είναι μισή ώρα παραπάνω, 40 λεπτά πριν. Από εκεί ήταν οι φωτιές οι καλοκαιρινές καινούργιες, οι οποίες έχουν γίνει γράνες οι δρόμοι. Και περνάμε και είναι πολύ επικίνδυνο γιατί από κάτω έχει φαγωθεί ο δρόμος και δεν ξέρουμε τι κρύβει. Μέσα στο χωριό έχει γίνει πάλι καθολίστηση του δρόμου. Άγνωστο και αυτό πόσο θα το φτιάξουν ο Δήμος, η Νομαρχία, δεν ξέρουμε. Πάντως έχει γίνει μεγάλη καθολίστηση του δρόμου μέσα και θέλει πολλή δουλειά και θα παρακολουθούσαμε ιδιαίτερα να το συντομεύσουν και αυτό, όπως να συντομεύσουν και τις διαδικασίες εδώ, του Γεφυριού. Εντάξει, δεν έρχονται. Χθες μια γιαγιά ήθελε να κάνει κάποια διαδικασία να έρθουν οι νοσοκόμες. Ήρθαν εδώ πέρα, τους περιμέναμε εδώ στο Γεφύρι, τους περίμενε η κοπέλα και τους πήρε και τους πήγε πάνω στο χωριό με τα πόδια. Εντάξει, ούτε στο 1940 να είμαστε, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, 6 χρόνια να περιμένουμε τώρα να γίνει το Γεφύρι, είναι έσχος αυτό. Είναι έσχος για την περιφέρεια, έσχος για την εταιρεία, την Αρτέως δηλαδή που μας έχει καθυστερήσει. Γιατί η εταιρεία μας τα ρίχνει στην περιφέρεια ότι φταίει η περιφέρεια, ο οικονομικός τομέας της περιφέρειας. Η περιφέρεια μας λέει ότι η εταιρεία θα τα φτιάξει κάποια στιγμή. Δεν βρίσκουμε άκρη κι εμείς, δυστυχώς. Θα επιδιώξουμε και συνάντηση και θα σκεφτούμε και αν δεν γίνει ο δρόμος, θα σκεφτούμε και κάποιες άλλες ενέργειες να κάνει σαν σύλλογος του χωριού και ο σύλλογος και η
κάτοικοι εδώ πέρα κάνουμε κάποιες ενέργειες, δεν γίνεται. Για την καθολίσθηση εδώ πάνω, πέρυσι είχε συμβεί πάλι το ίδιο πράγμα. Ήρθανε, ρίξανε κάποιο χαλίκι εκεί, το σταματήσανε. Φέτος, εάν θα πάμε εκεί τώρα και περάσει φορτηγό, θα πάει κάτω από το δρόμο. Έχει ανοίξει άσφαλτο και έχει πέσει από κάτω. Ήρθανε προχθές με ένα γκρέιντερ εδώ, ανοίξανε κάτι χαντάκια, σηκώθηκανε και φύγανε. Δηλαδή κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε, κάποιος άνθρωπος θα σκοτωθεί εκεί πέρα. Και δυστυχώς ούτε δημαρχία ούτε κανένας δεν ενδιαφέρεται. Το μόνο που θα ξέρουν οι κυβερνήσεις αυτοί να παίρνουν μέτρα, να κόβουν μεροκάματα και συντάξεις. Κατά τα άλλα για τον κόσμο τίποτα. Θα βάλουμε τα κλάματα, τι θέλετε να λέμε τώρα. Εδώ μόνο με κλάματα μπορούν να συγκινηθούν, δεν λέει τίποτα. Τι να πω τώρα. Να πω ότι έχει γίνει κατολίσθηση πιο πάνω και δεν μπορώ να πάω σπίτι μου. Εκεί που είναι η κατολίσθηση είναι ότι έχω ένα ορειοτροφείο και έχω και το σπίτι, από το σπίτι. Και δεν μπορώ να πάω γιατί η κατολίσθηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και ας έχω κινδυνεύει και να φύγει και το σπίτι. Και ο δρόμος, το γεφύρι εδώ πέρα δεν το τα αυτό, ναι. Να πάει κανένα μπάζο, να ξέρω τι να κάνει, να μπορέσουμε να δούμε άσπρη μέρα. Το έργο το παλεύουν ένα χρόνο τώρα και απλώς μόνο ταξίματα είναι. Το έργο αυτό έπρεπε να έχει τελειώσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο, όχι σήμερα. Δεν λειτουργεί τίποτα, τίποτα. Δεν έχουμε κράτος. Τι θέλετε να λέμε τώρα. Εγώ δεν λέω τίποτα. Δεν λειτουργεί η κυβέρνηση. Και από τη στιγμή που δεν λειτουργεί η κυβέρνηση, δεν λειτουργεί τίποτα από εκεί κάτω. Όλα ό,τι ψάχνουμε είναι παραλόγου. Η πρόσβαση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα τι να λέμε, ότι αυτά ήρθε και ο Δήμος τα είδε. Δεν είναι ότι τα λέω εγώ. Αλλά άλλα τάξανε, άλλα είπανε, αλλά δεν βλέπω φως από αυτά που μας είπανε.